Τι έγινε σήμερα τελικά, έγινε, δεν έγινε το... Δεν είχαμε πάρει. Έλειπανε πολύ. Αρκετοί. Αρκετοί. Δύσκολη μέρα, θα επανεληθεί τη Δευτέρα. Η θέση του Δήμου ποια είναι για το κάμπινγκ? Δεν πρέπει να απασχολεί κανένα το Δήμο, γιατί είναι μια υπόθεση που κάποιοι φυσικά νίκησε σε άλλη, δεν ανήκησε εμείς. Πιστεύω οι άνθρωποι που για τα λεντήφια κάνουν και αυτή την αγώνα τους. Πρέπει όμως και ο Δήμος να πάρει μια απόφαση η οποία να είναι δίκαιη και δυστυχώς δεν το κάνει. Και αυτό έχει το φυσικό απόρριτο να παρουσιαστούν προβλήματα και να φτάσουν οι άνθρωποι χωρίς να υπάρχει λόγος ανθρώπων. Αυτό ήταν πολύ άδικο, ήταν μια δοκιμασία για αυτούς. Πιστεύω το λάθος του Δημάρχου να μην ξαναεπανεληφθεί και να μην ξαναγίνει. Ναι, γιατί αυτό πέρσι ήταν άνθρωποι του Δήμου συμμετείχαν στο άνοιγμα του κάμπινγκ, έτσι δεν είναι? Στην αρχή που ξεκίνησε το πρόβλημα, επί τη Δημαρχίας Κασιδόκαστρα, είχαμε αποφασίσει ότι αυτοί οι χώροι που δεν ανήκουν στο Δήμα του, στο Δήμο πρέπει να κλείσουν για πολλούς λόγους και ειδικά για λόγους ασφάλειας και καθαριότητας. Τώρα ξαφνικά ο κύριος Πανάς αποφάσισε να τους ανοίξει, υποσχέθηκε πολλά πράγματα στους ανθρώπους, είπε θα βάλει το στήθιο. Εσείς ήσασταν κατά του ανοίγματος από τότε? Όχι, δεν ήμουν κατά, αλλά δεν ήμουν και με τον τρόπο που έγινε. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν κατά. Εγώ είμαι υπέρ να υπάρχει εκεί η παραλία, να είναι καθαρή, να την ελέγχει κατά κάποιον τρόπο ο Δήμος όσον αφορά την ασφάλεια και την καθαριότητα και να έχει και μια συνεργασία και από εκεί και πέρα όσοι οι δημότες θέλουν και όσοι κολυμπητές να την επισκέπτονται. Γιατί είμαι κατά όμως να γίνονται εκεί πέρα συγκεντρώσεις χωρίς άδεια, όπως έγινε αυτή προχτές με το φεστιβάλ, ήταν απαράδεκτο. Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ για τρία βράδια δεν γίνεται. Ήτανε. Γεμίσαμε τον τόπο αυτό σκουπίδια και σκηνές εκεί και καλά που έβριξε και φύγανε. Διαφορετικά θα τους είχαμε. Είχε πολύ κόσμο, γιατί λένε οι διοργανωτές για 25.000 κόσμο. Η αστυνομία λέει για 3.000 άτομα. Δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά αυτός ο κόσμος που ο συγκεκριμένος ήταν σαν να ήταν 25.000. Γιατί οι άνθρωποι οι πιο πολλοί είχαν προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένα ένας επισκέφθηκε το φυλάκιο την είσοδο του ΠΙΚΠΑ και ζήτησε να του βάλουν το τηλέφωνο στην πρίζα και επειδή δεν είχαν πρίζα, πήρε φόρα και έσπασε το κεφάλι του πάνω σε μια τσιμεντένια κολόνα. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι αυτά που γίνανε εκείνο το τριήμερο στην περιοχή δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πιστεύω ότι αν έχει διάθεση ο Δήμος και κατά συνέπεια ο Δήμαρχος μπορούν να τακτοποιηθούν τα θέματα και να συνεχίσει η παραλία να την επισκέπτονται αυτοί που θέλουν, αλλά με προϋποθέσεις, όχι με τον τρόπο που το κάνουν, ούτε να τους πηγαίνουν τους ανθρώπους ταυτόχρονα, ούτε να διαλύουν τις καταγγελίες της έκανε ένας και ο άλλος. Από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος έλεγε όποιος πλησιάσει την περιοχή και είναι παράνομος, θα το στείλουμε στο αυτόφορο. Αυτά έχω να πω. Και πιστεύω ότι... Την Τετάρτη τώρα θα γίνει το... Την Τετάρτη θα συζητηθεί το θέμα τώρα. Νομίζω ότι δεν θα συζητηθεί τίποτα τη Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα κάποιο. Και εγώ δεν βλέπω και το λόγο να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε. Πάντως σήμερα η αναβολή δεν έγινε λόγω του γεγονότος. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Δεν νομίζω. Απλώς αργήσαμε για κάποια λεπτά χωρισμένοι σύμβουλοι και αναγκάστηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρώσει τη συμβουλή. Ναι, αλλά οι αποφάσεις πρόκειται να πάρθουν αποφάσεις και σοβαρά θέματα για πληρωμές. Δεν πιστεύω για το κάτι. Απλώς είχαν έρθει οι εθελοντές εδώ με το δίκαιο τους διάδρομοι και δεν μπορούσαν να πούνε τη γνώμη τους ούτε να εκφράσουν τα παράπονά τους, γιατί εγώ από ό,τι ξέρω ήρθαν για να εκφράσουν τα παράπονά τους για την αδικία που έγινε να τραβάνε αυτούς τους ανθρώπους αυτό.